Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία. Θα μιλήσουμε λίγο και για φορολογία. Διότι αναπόφευκτα είναι στη ζωή μας και το 2017 θα είναι ένα έτος, έτσι προβλέπεται, αρκετά δύσκολο σε επίπεδο φορολογίας και φορολογικών αλλαγών. Μαζί μας ο Θρασίβολος Μιέρης, φοροτεχνικός. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα, Βασίλη. Λοιπόν, έχουμε αρκετές αλλαγές και να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το θέμα, να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά. Αν και Δευτέρα, αν και αρχή εβδομάδας. Τελειώνει και ο πρώτος μήνας του έτους ούτως ή άλλως. Έχουμε αρκετές αλλαγές στο μέτωπο της φορολογίας, το οποίο δυστυχώς, αλλά θα πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι. Λοιπόν, το 17 δεν μας ήρθε καλά για τους φόρους, Βασίλη. Ξεκινάμε από την αύξηση των έμεσων φόρων. Έχουμε σε καύσιμα και να πω ότι ένας μισθός το χρόνο υπολογίζεται ότι πηγαίνει μόνο για την κίνηση των Ελλήνων φορολογουμένων σε τσιγάρα, σε αύξηση καφέ, το ΦΠΑ στα νησιά με μια μικροαλλαγή που εξαιρεθήκανε κάποια απομακρυσμένα νησιά και επίσης το 17 έχουμε νέο αφορολόγητο που πηγαίνει ψαλιδισμένο, έτσι, ανάλογα με τα πρόσωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο. Να δούμε σε όλη αυτή τη χρονιά τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Καταρχήν, η εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων της φετινής περίοδου, δηλαδή που θα υποβάλουμε το 17, που αφορούν εισοδήματα του 16, έχει νέα κλίμακα ενιαία για μισθωτούς και συνταξιούχους. Ξεκινάμε από ένα συντελεστή 22% και φτάνουμε στο 45% πρώτη φορά. Μέχρι τώρα ο συντελεστής ήταν στο 42%. Έχουμε αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης, είναι ένα έκτακτο μέτρο το οποίο πάρθηκε για πρώτη φορά το 2010. Τώρα αυξημένα με νέους συντελεστές προσαρμόζεται και φτάνει μέχρι το 10%. Η έκτακτη εισφορά που έχει γίνει ουδέν μονομότερο του προσωρινού, που λέει και ο λαός. Με αποδείξεις τι γίνεται? Γιατί είναι, κύριε, δηλαδή έχουμε χαθεί. Κάποιοι μας έλεγαν μην κρατάτε αποδείξεις, τελικά λέει κρατήστε αποδείξεις, έστω και προληπτικά. Γι' αυτό το έτος τι θα κάνουμε? Λοιπόν, γιατί για το περασμένο, εντάξει, πέρασε το σχέδιο. Οι αποδείξεις για το 2016 ισχύει ό,τι και πέρσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν τις κρατάμε. Ναι. Βέβαια, να βάλουμε μια επιφύλαξη ότι πάντα για να στηρίζουμε οποιαδήποτε δικαιολογία, στο αφορολόγητό μας χρειάζεται να έχουμε ένα αρχείο. Κρατάμε τόσα χρόνια χειρόγραφες αποδείξεις. Τώρα έχουμε το νόμο για το πλαστικό χρήμα. Το πλαστικό χρήμα ξέρουμε από εδώ και πέρα το πώς θα στηρίζεται για αυτούς που είναι μικρότεροι των 70 ετών, γιατί αυτοί που είναι άνω των 70 ετών και δεν χρησιμοποιούν κάρτα και πλαστικό χρήμα δεν υποχρεώνονται. Εξαιρούνται δηλαδή. Άνω των 70 εξαιρούνται από αυτή την πρόβλεψη. Λοιπόν, έχουμε αλλαγές για τους αγρότες, έχουμε κλίμακα ειδικά για αυτούς, έχουμε αλλαγή στα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, από τα ενίκια, αύξηση των συντελεστών εδώ, έχουμε τρεις μονάδες ουσιαστικά την αύξηση και προσαρμόζουμε και συντελεστή που φτάνει στο 35% για πρώτη φορά πάνω από τις 40.000 ενίκια. Μιλάμε για το φόρο ακινήτων. Ο έμφυα, ένας φόρος, ο φόρος ακινήτων, ο οποίος προσαρμόζεται σε όλα τα ακίνητα, ανεξαρτήτου αν αποφέρουν εισόδημα, παραμένει στην ίδια κατάσταση. Οι εξαγγελίες ότι θα αλλάξει δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Βέβαια, προσαρμοσμένος κατά τις νέες αντικειμενικές αξίες που τις είδαμε μέσα στο έτος και δεν είχαν ουσιαστικά τη βάση των τιμών της αγοράς. Να δούμε όμως και κάποια ζητήματα. Το αφορολόγητο δεν είναι μόνο αυτό που προσαρμόζεται με βάση των αποδείξεων των καταναλωτικών δαπανών. Έχουμε και τις ιατρικές δαπάνες. Εδώ, κατά τη γνώμη μας, και από την Ένωση Φορολογουμένων Ελλάδας, το οποίο έχουμε την Τετάρτη μαζί με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας, έχουμε εκδήλωση και θα αναφέρουμε τέτοια ζητήματα. Οι ιατρικές δαπάνες λοιπόν περιορίζονται στις 3.000 ανά έτος, 5% επί συνολικού εισοδήματος και 10% επ' αυτών των δαπανών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δηλαδή, αυτό είναι. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ιατρικές δαπάνες, εκπίπτει από το εισόδημα του. Δηλαδή, περνάει ως δαπάνη εκπίπτει κανονικά. Με περιορισμούς. Με περιορισμούς.
Να πούμε όμως κάτι, ότι κάποιος ο οποίος είναι άτυχος και βρέθηκε σε κάποια πολύ σοβαρή ασθένεια και όλα τα χρήματά του κατά την περασμένη χρονική περίοδο, γιατί χρήση φορολογεί η Ελλάδα, κατά το 16 λοιπόν τα έδωσε για τη σοβαρή αυτή ασθένεια, το ανώτατο ποσό φόρου που μπορεί να εκπέσει είναι 3.000 ευρώ. Mm-hmm. Και αυτό εμείς το θεωρούμε αδικία. Θα πρέπει ανάλογα με τη διαβίωση τα μέλη της οικογένειας να προσαρμόζεται το αφορολόγητο. Κάτι αντίστοιχο το βλέπουμε και στις τράπεζες σε σχέση με τη διαβίωση. Το κατά περίπτωση που λέμε. Το κατά περίπτωση αφορολόγητο. Πώς θα ορίζεται αυτό? Με μία μεμονωμένη επιτροπή που θα είναι ανεξάρτητη και ο καθένας θα προσφέρει για να στηρίξει το αφορολόγητό του. Άλλο αφορολόγητο λοιπόν θα έχω εγώ και άλλο, βέβαια η μεγαλύτερη αδικία είναι στους ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους, κάτι που είναι αντισυνταγματικό. Δεν έχουμε κανένα αφορολόγητο. Έχουμε βάση κλίμακας από μηδέν εισόδημα. Να πούμε βέβαια και κάποια πράγματα τα οποία εμείς και θα τα αναλύσουμε βέβαια και την Τετάρτη στο Τιτάνια. Να πούμε λίγο γι' αυτό, διότι το έχεις αναφέρει, το ανέφερες και λίγο πιο πριν. Την Τετάρτη θα είναι δωρεάν αυτή η ενημέρωση για φορολογικά θέματα προς όλους. Όπως δηλαδή μπορεί να πάει, έτσι. Βεβαίως είναι δωρεάν. Την Τετάρτη στις 5 η ώρα το απόγευμα είναι εσπερίδα που τη διοργανώνει η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας. Είναι όλες οι ομοσπονδίες των συνταξιούχων και η Ένωση Φορολογουμένων Ελλάδας. Mm-hmm. Μία προσπάθεια την οποία τη στηρίζουμε. Είναι ουσιαστικά ζητήματα τα οποία άπτονται αυτή τη στιγμή στους φορολογουμένους. Γιατί, τι θα αναλύσουμε? Πρώτον, θα αναλύσουμε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Γιατί κάνουμε με τους συνταξιούχους? Καταρχήν, οι συνταξιούχοι είναι ο πιο ενεργός πληθυσμός. Απαριθμούνται γύρω στα 2 εκατομμύρια. Είναι ο ενεργός πληθυσμός, ο ενεργός φοροδοτικός πληθυσμός της Ελλάδας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τόσα χρόνια έχουν προσφέρει στο ΑΕΠ. Είναι άνθρωποι που οι ασφαλιστικές τους εισφορές έχουν καταβληθεί και δεν έχουν στηρίξει αυτό το ασφαλιστικό σύστημα. Εμείς ερχόμαστε ουσιαστικά να πληρώσουμε αυτή τη στιγμή συντάξεις για μια κακή διαχείριση του ασφαλιστικού συστήματος. Εμείς δηλαδή οι ενεργοί, οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή. Βλέπω πάντως και σε αυτό το τρέιλερ που παίζει, γιατί είναι και το SBC είναι χορηγός επικοινωνίας ούτως ή άλλως, σε αυτή την εσπερίδα, βλέπω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα αντικείμενα τα οποία μας περιγράφεις και θα μιλήσουν σε αυτήν την εσπερίδα. Θα είναι εκεί δηλαδή για να προσφέρουν το δωρεάν ενημέρωση? Θα είναι εκεί. Καταρχήν ο Ευστάθιος ο Μπακάλης, ο οποίος είναι φορολογικός σύμβουλος στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, είναι εξειδικευμένος σε θέματα φορολογίας, προσφυγών και δικαιωμάτων φορολογουμένων. Θα είναι ο Χρήστος Οκλιώσης, δικηγόρος, πρόεδρος της Ένωσης Φορολογουμένων. Θα είναι η Κατερίνα Ιφραγκάκη, η οποία θα αναπτύξει ζητήματα με το πώς θα μπορέσουμε να μπούμε στο νόμο Κατσέλη και στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Θα είναι ο Γιάννης ο Πορτοκάλης που θα μας αναλύσει ποινικές συνέπειες από τη μη πληρωμή των φόρων και σίγουρα θα είμαστε και εμείς μαζί με τη δική μας φοροτεχνική εταιρεία, η οποία διαθέτει άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο, να ενημερώσουμε για τα νέα φορολογικά μέτρα. Άρα μπορεί όποιος θέλει να έρθει στο Ιωτάνια την Τετάρτη το απόγευμα στις 5.30 και να ενημερωθεί για όλα αυτά τα ζητήματα? Μπορεί να ενημερωθεί και είναι και σοβαρή η χορηγία που κάνει το SBC. Παρουσιάζουμε από εδώ. Μπορεί να έρθει ο οποιοδήποτε για οποιοδήποτε θέμα. Μάλιστα έχουμε προβλέψει, επειδή ο χρόνος δεν είναι τόσο αρκετός για να καλύψουμε τα πάντα, να υπάρχουν γραπτά ερωτήματα στην γραμματεία, να υπάρχουν οι θέσεις που μπορεί να πλαισιώσουν την Ένωση Φορολογουμένων και σίγουρα όλο αυτό θα πάει με προτάσεις προς τα Υπουργεία, γιατί εδώ έχουμε δύο Υπουργεία βασικά, έχουμε το Υπουργείο Οικονομίας και έχουμε και το Υπουργείο για την Ασφάλιση. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να συζητήσουμε και να αναλύσουμε. Η προσπάθειά μας δεν πρέπει
να είναι μόνο σε αυτή την ημερίδα. Θα είναι μια προσπάθεια έτσι ώστε εμείς πρέπει να ελέγξουμε την διαχείριση των χρημάτων που καταβάλουμε σε αυτό το κράτος. Και αυτό θα γίνει με έναν νόμο, με έναν τρόπο, με νόμιμο τρόπο, με εισηγήσεις, με προτάσεις που θα πάμε και προς την νομοθετική εξουσία, αλλά και προς τους εφαρμοστές στα Υπουργεία και στην κρατική διοίκηση της λειτουργίας αυτής για τον Έλληνα φορολογούμενο. Άρα θα έχει ιδιαίτερη σημασία και όσοι θα παραβερθούν εκεί, ότι μπορούν, άμα δεν προλάβουν, να κάνουν και ένα γραπτό ερώτημα, αλλά και δεν θα είναι μια απλή ημερίδα. Όλα αυτά τα οποία θα συζητηθούν θα φτάσουν και στα Υπουργεία. Δηλαδή θα φτάσουν στους ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις και να μάθουν τι ζητά και ο κόσμος στην ουσία. Αυτό είναι το μέλημά μας και γι' αυτό ξεκινάμε και αυτές τις προσπάθειες. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και σε μεγαλύτερο μέρος πληθυσμού. Νομίζω ότι αυτό που εμείς εκεί που συμβάλλουμε είναι ότι με τις γνώσεις μας μπορούμε να βοηθήσουμε τον καθένα να μπορεί να έχει την αντιμετώπιση που πρέπει από αυτό το κράτος. Να πω βέβαια ότι μεγάλη ανησυχία έχουμε λάβει από τους φορολογουμένους για την δήλωση, για την οικειοθελή δήλωση εισοδημάτων παρελθόντων ετών. Εδώ είναι μία απόφαση, βγήκε και η απόφαση από την Ανεξάρτητη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, το πώς ακριβώς όλοι, σε αυτά που έχουμε ξεχάσει από το παρελθόν, γιατί έχουμε λίστες, ανοίγματα λογαριασμών, έχουμε έλεγχο τραπεζικών καταθέσεων, έχουμε στοιχεία ακινήτων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα όλη χτίστηκε στο περασμένο διάστημα και υπάρχουν και τα όρια παραγραφών. Όσοι λοιπόν έχουν κάνει συμβόλαιο ακινήτων, έχουν αγοράσει ή πωλήσει ακίνητο, έχουν ενταχθεί στο νόμο περί αντικειμενικής αξίας. Πληρώσανε φόρο λοιπόν στην αντικειμενική αξία, ενώ το πραγματικό τίμημα ήταν διαφορετικό. Αυτά να το πούμε λίγο διαφορετικά. Πουλούσες για παράδειγμα ένα σπίτι, το πουλήσεις στην αντικειμενική αξία, αλλά επειδή η εμπορική ήταν διαφορετική, αυτά που σου πλήρωνε ήταν ένα διαφορετικό ποσό. Αλλά δήλωνες άλλα, αναγκαστικά. Ήταν διαφορετικό. Και ήταν αυτό διαφορετικό το ποσό, το σύστημα. Υπάρχει στίγμα γιατί έχουν περάσει μέσα από τις τράπεζες. Έτσι. 1.300.000 αφημείς αυτό το διάστημα έχουν ταυτοποιηθεί ότι έχουν διαφορετικό ποσό. Δεν ξέρω βέβαια πόσο σωστό είναι αυτό το σύστημα, γιατί υπάρχουν και τα λεγόμενα λάθη. Έχουν ταυτοποιηθεί ότι θα πρέπει να ελεγχθούν, δηλαδή, τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει κατά τη χρήση που υπήρχαν στο λογαριασμό τους δεν ταυτοποιούνται με αυτά που έχουν φορολογηθεί. Άρα έχουν περάσει παραπάνω χρήματα. Δίνεται το δικαίωμα με τον τελευταίο νόμο και μέχρι τέλος Μαΐου να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις, αλλά όχι μόνο αυτοί, και οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να πέσαν σε κάποιο λάθος, δηλαδή είχαν αφορολόγητο αποθεματικό σε αυτές τις χρήσεις. Θα πρέπει να κάνουν αναμόρφωση ισολογισμού και για να μην υποστούν τις συνέπειες του φορολογικού ελέγχου που μπορεί να πληρώσουν αυτό το ποσό επί 2 ή επί 3, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο φορολογικός έλεγχος πηγαίνει με βάση λάθος στοιχεία και πολλαπλασιάζει τυχόν ΦΠΑ επί 3 ή επί 2, θα πρέπει οικειοθελώς να αναμορφώσουν ισολογισμό, να καταθέσουν δηλώσεις και να πληρώσουν με τις διατάξεις του νόμου. Ποιες είναι οι διατάξεις του νόμου? Προς αύξηση 8 ή 10% είναι η ποινή του φόρου που θα έχουμε επάνω. Ο συντελεστής που ίσχυε κατά τα προηγούμενα χρόνια, θυμόμαστε ότι για τις εταιρείες είχαμε 20 μέχρι 26% στα προηγούμενα χρόνια, άρα θα πρέπει να πάνε με τις γενικές διατάξεις. Να πω ένα μικρό παράδειγμα. Μία τεχνική εταιρεία, η οποία είχε κατασκευάσει ένα ακίνητο και είχε διαφορά τιμήματος 100.000, δηλαδή το πούλησε 100.000 στην αντικειμενική αξία και 100.000 έχει διαφορά τιμήματος. Η επιβάρηση συνολική που θα έχει είναι στις 5.000, γιατί οι τεχνικές επιχειρήσεις κατά τα προηγούμενα χρόνια είχαν προσαρμογή και πηγαίνανε με συντελεστή 15% επιφορολογίας. Στα 100 χιλιάρικα λοιπόν θα πάει να φορολογηθεί για τα 15. Θα υποστεί το φόρο που είχε στην περίοδο εκεί, δηλαδή 20%. Έχουμε 15.000 επί 20%, 3.000, επιβάρηση φόρου 8 ή 10%,
Και εκεί θα τελειώσει και το πρόβλημά της. Αν λοιπόν δούμε όλη αυτή τη διάταξη με ένα ανοιχτό ορίζοντα, θα λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με τους φορολογικούς ελέγχους. Θα μπει δηλαδή μια γραμμή με το παρελθόν. Θα τελειώσει το παρελθόν και θα έχουν και ποινικές κυρώσεις από εκεί πέρα. Οι ποινικές κυρώσεις σταματάνε. Έρονται οι ποινικές κυρώσεις. Και βέβαια, επειδή πολλοί με ρωτάνε από τους επαγγελματίες ότι αυτό μήπως είναι στοιχείο ελέγχου, αναφέρεται ρητός λοιπόν και στον τελευταίο νόμο, τον 4446 του 16, αυτός είναι που προβλέπει και την πτωχευτική διαδικασία, ότι έρονται οι ποινικές ευθύνες και αυτό δεν είναι στοιχείο ελέγχου, περαιτέρω ελέγχου της επιχείρησης. Εδώ λοιπόν δεν πάμε τιμωρητικά. Πάμε να διορθώσουμε κάποια κατάσταση, κακώς κύβαινη κατά την προηγούμενη περίοδο. Σωστά. Και να βάλουμε μία σειρά. Το ζήτημα ποιο είναι, ότι επειδή και το κράτος δεν είναι τόσο πολύ οργανωμένο, επειδή και υπάρχει έλλειψη υπαλλήλων και ελεκτικού μηχανισμού, να δούμε και τους τραπεζικούς λογαριασμούς, το τι προβλήματα υπήρχαν μέσα σε αυτά τα χρόνια. Αν λοιπόν, γιατί έχουμε δει και πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή σε πρώτο βαθμό συγγενείας, να πούμε ότι έχουν γίνει μεταφορές από λογαριασμό σε λογαριασμό, να ξέρουμε λοιπόν ότι από το 10 και μετά έχουμε 10% φορολογία για δωρεά σε χρήμα από πατέρα σε γιο. Σωστά. Έτσι, σε πρώτο βαθμό. Βέβαια, υπάρχουν και διάφορα που πρέπει τέλος πάντων όλοι να βάλουμε στο τραπέζι. Ποιο, ότι οι ελεκτικές αρχές έχουν εφοδιαστεί με νόμους αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, αν κάποιος δεν στηρίξει σωστά τη θέση του, γιατί με τις εντολές ελέγχου ήδη έχουν πάει 250.000 εντολές ελέγχου και μάλιστα και αυτοτελή πρόσκληση, οικειοθελή πρόσκληση, ότι ενημερώνει η φορολογική αρχή ότι ο συγκεκριμένος έχει βγει σε εντολή ελέγχου από το έτος 16 για κάποιο έτος. Αυτό λοιπόν είναι μία πρόσκληση η οποία ο έλεγχος θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Αν λοιπόν έχουμε διαφορά, θα πρέπει να την προσαρμόσουμε και να πάμε στις ευνοϊκότερες για μας διατάξεις. Είναι λοιπόν πολλά, είναι αρκετά. Εγώ να θυμίσω μόνο για όσους έχουν λογαριασμούς στο εξωτερικό, το καλοκαίρι του 2010, τον Ιούνιο του 2016, υπάρχει η λεγόμενη σύμβαση του ΟΣΑ. Άρα, όποιος έχει τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό, θα πρέπει να τον δηλώσει. Διότι τις ώρες το μάθουν οι ελληνικές φορολογικές αρχές. Λοιπόν, ας μην φοβίζουμε τον κόσμο, έτσι. Όχι, όχι. Υπάρχει ενημέρωση στον μεταξύ των χωρών. Να πω κάτι. Πολύ γρήγορα για να κλείσουμε. Πολύ καλά όσοι έχουν και στείλανε χρήματα στο εξωτερικό, τα έχουν στείλει από τη στιγμή που έχουν φορολογηθεί νόμιμα και είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος. Σωστά. Η υποχρέωση που είχαν και την οποία δεν την είχαν αντιληφθεί είναι ότι από το 10, οποιοδήποτε εισόδημα, υπεραξία ή τόκι έπρεπε να δηλωθούν στην ελληνική φορολογική αρχή. Ακριβώς. Γιατί πάμε στο νόμο για το παγκόσμιο εισόδημα. Βασίλη, οπότε εκεί θα πρέπει να έρθουν και να προσαρμόσουν. Ο φόρος δα δεν είναι πολύς, είναι 10% επί των κερδών που έχουν αποκομίσει. Είτε αυτός λέγεται τόκος, έτσι, και έχουμε και εισφορά αλληλεγγύης. Η ποινή πάνω σε αυτόν τον τόκο είναι 8%, άρα προσαρμόζεται το 10 με το 8 είναι ελάχιστο από ό,τι καταλαβαίνεις η προσάυξη η οποία θα πάρουν. Ας πάμε να δηλώσουμε τους τόκους και ας νομοποιήσουμε. Αν αυτά είναι δηλωμένα στην καρτέλα, όλοι πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο των προηγούμενων ετών, να στηρίξουμε μια φορολογική θέση και από τη στιγμή που έχουν φορολογηθεί αυτά νόμιμα, δεν χρειάζεται κανένας να φοβάται για τα εισοδήματα και να τα φέρει και να ενισχύσει και το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος. Γιατί εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας. Όταν φοβάται ο κόσμος, δεν φέρνει τα χρήματά του και δεν τα βγάζει και από το στρώμα. Να το πούμε και να κλείσουμε αυτό. Οι καταθέσεις είναι ο μοχλός για να δοθούν δάνεια από τις τράπεζες. Και το τέσσερα των τραπεζών είναι η τόκη. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, η οικονομία με τέτοια κατάσταση τραπεζών, Βασίλη. Αυτό είναι γεγονός. Άρα, αυτό που πρέπει εμείς σε αυτό το επίπεδο που μπορούμε είναι να ενισχύσουμε τον κόσμο, να έχουμε επιστροφή καταθέσεων προς τις τράπεζες για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει η οικονομία. Εμπιστοσύνη. Είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι που πρέπει να δημιουργηθεί με σωστή φορολογική αρχή και σωστό κράτος. Λοιπόν, Τετάρτη στο ξενοδοχείο Τιτάνια, 5:30, έτσι. 5:30. 5:30. 5:00 δωρεάν ενημέρωση για φορολογικά θέματα. Είναι μια πολύ σημαντική εσπερίδα που ο καθένας δωρεάν μπορεί να πάει να παρακολουθήσει και να ενημερωθεί. Τρασεβουλεμίαρη, καλή συνέχεια, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία και την Τετάρτη σε αυτή την εσπερίδα.